Σε μάδια περιορισμού της ύφεσης παρουσιάζει η οικονομία της Ισπανίας. Το δεύτερο τρίμηνο του 2013 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Γεγονός που οδήγησε τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει λόγο για έξοδο από την ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα στηρίχθηκαν στην αύξηση των εξαγωγών και των κυβερνητικών δαπανών. Παρ' όλα αυτά, η ισπανική οικονομία έχει μακρύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Όπως αποδείχτηκε, η ύφεση του 2012 ήταν τελικά μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και έφτασε στο 1,6%. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι συμβάσεις εργασίας από 41 που είναι σήμερα θα περιοριστούν σε 5 για να γίνουν πιο εύκολες και άμεσες οι προσλήψεις.